Άγιοι Έρμιλος και Στρατόνικος εορτάζουν στις 13 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η Σαργάνη Ναύς Ερμήλος Στρατονίκο, κοινών καταπλούν εις βυθών ποιουμένης, έρμηρον ιδ ετάρων δεκάτη πνίξε τρίτη ίστρος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμηλος και Στρατόνικο ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ανατολής Λικινίου. Ο Λικίνιος, όπως είναι γνωστό, για να ευχαριστήσει τους δωρολάτρες που αντιπαθούσαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, διέταξε περί το 320 με 322 μετά Χριστόν το διωγμό των χριστιανών. Ο Άγιος Έρμηλος, κατά την εκκλησιαστική τάξη, ήταν διάκονος. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και ομολόγησε την πίστη του, στο Χριστό υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια. Πρώτα τον μαστίγωσαν με αγκαθωτά μαστίγια. Οι φρικώδεις βασανισμοί δεν έφεραν το αποθούμενο αποτέλεσμα και στη δεινή δε αυτή κατάσταση ευρισκόμενος ο Άγιος Έρμηλος κλείστηκε στη φυλακή. Μετά από λίγες μέρες καταβλήθηκε νέα προσπάθεια για να αρνηθεί ο μάρτυρας στο Χριστό. Εκείνος απάντησε δοξολογώντας και ευχαριστώντας το Άγιον όνομα του Κυρίου. Μεταξύ εκείνων που παρευρίσκονταν στο μαρτύριο του Αγίου Ερμήλου ήταν και ο φίλος του Στρατόνικος, που υπέφερε πολύ για τα παθήματά του. Μπροστά στο θέαμα του μαρτυρίου του φίλου του, ο Στρατόνικος δεν μπόρεσε να κρατήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυά του αμέσως το συνέλαβαν και τον κάλεσαν να αρνηθεί τον Χριστό. Και εκείνος ακολούθησε το δρόμο της καλής ομολογίας του φίλου του Ερμήλου. Το μαρτύριον επεκτάθηκε και σε αυτόν. Το χτύπησαν και ακολούθως τον έριξαν μαζί με τον Έρμηλο στον ποταμό Ίστρο, δηλαδή το Δούναβι, όπου και οι δύο τους εδέχθησαν το μακάριο τέλος και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Κάποιοι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τα γεγονότα κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να βρουν τα τίμια λείψανα των Αγίων, και όταν μετά 3 ημέρες τα είδαν κάπου στις όχθες του ποταμού, τα παρέλαβαν και τα ενταφίασαν. Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Ερμήλου και Στρατονίκου ετελεί το στο ευτήριο οίκο του Αρχαγγέλου Μιχαήλου, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή που ονομάζεται Οξία, είναι το νησί της Προποντίδας, στην Φυρμούπολη που ήταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη και εν της του Σπουδαίου, κοντά στο Ορφανοτροφείο δηλαδή. Απολυτίκιον, διάς ένθεος, ομολογούνται στην υπέρθεων, πιστός τριάδα, ανεδείχθητε πανέφημοι μάρτυρες, ο ευκλεής και αίτητος Έρμηλος και ο στερός και θεόφρον Στρατόνικος, αλλά όσοι μορφοι εν δόξη τη υπερένιαν, ετήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Αμήν.